Νίκη επί της ΑΕΚ και μάλιστα με δύο γκολ του Μιχάλη Κωνσταντίνου. Στο γήπεδο βρέθηκε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, τον Λάζαρο Λουκάκος, που μίλησε αποκλειστικά, είναι η πρώτη αποκλειστική συνέντευξη του νέου ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ηρακλής, του κυρίου Ευαγγέλη Μητυλινέου. Κερδίζει και δίνει για το Μαλαδένι. Το άνοιγμα για τον Νικολαίδη. Πέφτει ο Αμάγκουε, αλλά ο Νικολαίδης δεν μπορεί να περάσει από τον Αργυρίου. Ο Μούτσιος για τον Κωνσταντίνο. Δεν υπάρχει φάουλ από τον Καλιτζάκη, λέει ο Μποροβίλος. Ο Λάκης αρχικά φάνηκε ότι χάνει το κοντρόλ, αλλά ξανακέρδισε την μπάλα και κάνει το άνοιγμα τώρα για τον Σαβεύσκι. Σε πολύ καλή θέση πλασάρει 0-1 η ΑΕΚ. Ανοίγει το σκορ με τον Τόνι Σαβεύσκι στο 7ο λεπτό της συνάντησης. Πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Ηρακλή. Θα την πάρει ο Σαβεύσκι, θα δώσει για τον Ζήκο, αυτός για τον Κασάπη, για τον Κοπιτσί, που άνοιξε πολύ, αλλά ο Μούτσιος πήγε πιο γρήγορα στην μπάλα και γυρίζει τώρα κάπως επικίνδυνα για τον Αργυρίου. Τσίπησε την μπάλα ο Νικολαίδης, αλλά δεν μπόρεσε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Ζαφυρίου θα διώξει. Ο Στολτίδης θα κατεβάσει, αλλά θα πέσει πάνω στο Μαλαδένι. Μαλαδένις που απέφυγε το Ξενίδη και άνοιξε ωραία για το Λάκη. Αυτός αμέσως το σουτ, την μπάλα θα καταλήξει out. Το κόρνερ που θα εκτελεστεί τώρα. Προσπαθεί ο Στολτίδης, η μπάλα μακριά από το Λάκη. Ο Ζαφυρίου που κατεβάζει και δοκιμάζει το σουτ. Καλό σουτ, εντυπωσιακή όμως η εκτείναξη από τον Ατματζίδη που παρακολουθούσε τη φάση. Κεφαλιά πάσα από το Σέβο για τον Τεμπά που παίρνει την μπάλα μπροστά και σουτάρει ελάχιστα πάνω από το δοκάρι. Το γύρισμα και πάλι στην περιοχή της ΑΕΚ, εκεί όπου δίνει τη λύση ο Καλιτζάκης αυτή τη φορά. Ο Ηρακλής επιμένει σέντρα από το Σέβο, 1-1 με τον Ξενίτη. Πολύ ωραίο γκολ από τον αρχηγό του Ηρακλή στο 33ο λεπτό. Ο Ηρακλής ισοφαρίζει με ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Γιώργο Ξενίτη. Δείτε εδώ, η σέντρα από το Σέμπουε, δείτε πώς πετάγεται ο Ξενίδης και σε ποιο ακριβώς σημείο βάζει το πόδι του. Δεν υπάρχει βεβαίως κανένα περιθώριο αντίδρασης εκεί για τον Ατματζίδη. Ζήκος. Ο Σέμπουε, το πέρασμα για τον Κωνσταντίνο έχει σηκώσει τη σημαία του βοηθός, έτσι το γκολ δεν μετράει. Ο Μποροβίλος θα το ακυρώσει και βεβαίως θα πρέπει να δούμε τη φάση. Αν δεν μας απατά έτσι όπως βλέπουμε εδώ τη φάση, είναι σίγουρα πιο μπροστά από τον αμυντικό της ΑΕΚ και σωστά έδωσε το offside το διαιτητής, αλλά είναι από μια κάμερα από την οποία δεν μπορούμε να είμαστε 100% βέβαιοι. Και ο Ντεμπά για τον Κωνσταντίνου. Θέλει να κάνει αμέσως το σουτ, η μπάλα θα βρει στον Καψί. Έρχεται ο Ζαφυρίου για να ξεφύγει από τον αντίπαλό του και να κάνει τώρα τη σέντρα. Ο Κωστένογλου, άσχημο κοντρόλ, ο Κωνσταντίνου πλασάρει 2-1. Ένα γκολ με τη σφραγίδα του Μιχάλη Κωνσταντίνου, ο οποίος βεβαίως δεν ήταν δυνατό να μην κυνηγήσει μια τέτοια φάση μέσα στην άμυνα της ΑΕΚ, και τα προβλήματα που σας λέγαμε στην αρχή για την άμυνα του Ηρακλή εμφανίστηκαν σε αυτή την περίπτωση στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Κωνσταντίνου που πανηγυρίζει ξανά εδώ το λάθος από τον Κωστένογλου. Εδώ η φάση βεβαίως ήταν σίγουρα πέναλτι. Σηκώθηκε όμως ο Κωνσταντίνου, πλάσαρε, έκανε το 2-1. Δεν πέρασε η πάσα του, το άνοιγμα για τον Κωνσταντίνου από τον Χάγκαν. Ανοίγει τον Τεμπά, εξηκώσει τη σημαία του βοηθό, τον υποδεικνύει σε θέση offside και νομίζω πως πρέπει να έχει δίκιο. Σέμπουε, το άνοιγμα για τον Τεμπά. Τεμπά πιο γρήγορα από τον Καλιτζάκη, προσπαθεί να τον αποφύγει, μπάλα έχει βρει στον Καλιτζάκη αλλά δεν έχει βγει. Διαμαρτύρονται για χέρι οι παίκτες του Ηρακλή, τον Ζήκο και τον Κωστένογλου να δίνει για τον Νικολαίδη. Αυτός δεν μπόρεσε να περάσει για τον Κωστένογλου, η μπάλα κατέληξε στον Κοπιτσί, η σέντρα. Αλλά αποκρούστηκε από τους παίκτες του Ηρακλή, ίσως και να βρει και στο χέρι κάποιο από αυτούς. Σαβεύσκι, πάει να γίνει το λάθος και γίνεται, βγαίνει ο Κωνσταντίνου απέναντι από τον Ατματζίδη, πιέζεται, πέφτει και ο Μποροβίλος δίνει πέναλτι στο μαρκάρισμα του Κωστένογλου ή του Σαβεύσκι.
Δεν έχω δει σωστά. Και κίτρινη κάρτα νομίζω ο Κωστένογλου είναι. Ο παίκτης που μάρκαρε αντικανονικά τον Κωνσταντίνου. Ο Ηρακλής έχει την ευκαιρία να κάνει το 3-1 28 λεπτά, στο 73 δηλαδή, του αγώνα. Εδώ το μαρκάρισμα του Κωστένογλου από πίσω στον Κωνσταντίνου και αμέσως ο Βοροβίλος να δείχνει το σημείο του πέναλτι από μία ακόμη κάμερα η φάση με τον Κωστένογλου να καταδιώκει τον αντίπαλό του, να μην είναι δυνατό να βρει την μπάλα. Ο Κωνσταντίνου είναι ο παίκτης που στείνει την μπάλα για να εκτελέσει το πέναλτι. Έχει πετύχει ήδη ένα τέρμα, αυτό με το οποίο ο Ηρακλής πήρε το προβάδισμα 2-1. Έχει 13 γκολ και αν ευστοχίσει φτάνει τα 14, όπως και γίνεται. Ο Ηρακλής 3-1 με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Μιχάλη Κωνσταντίνου. Ο Σαβεύσκι για τον Μαλαδένη. Πάσα για τον Βιέκοβιτς, ανοίγεται από την άλλη πλευρά ο Νικολαίδης. Το μαρκάρισμα και η μπάλα στα χέρια του Αργυρίου, ενώ ο Βιέκοβιτς διαμαρτύρεται. Θα βγουν ο Σαβεύσκι και ο Κωστένογλου. Εδώ τώρα ο Μαλαδένης, υπάρχει offside σύμφωνα με την υπόδειξη του βοήθου. Εδώ ξανά φάση με την πάσα, υπάρχει παίκτης ακάλυπτος. Καλυπτόταν ο Μαλαδένης που έφυγε στη συνέχεια. Νομίζω ότι ήταν λάθος του βοηθού. Το άνοιγμα για τον Κοβιτσί, ο οποίος φεύγει από πίσω, ο βοηθός σηκώνει τη σημαία του. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτή τη φάση. Ο οποίος φεύγει κανονικότατα βεβαίως, καλύπτεται απόλυτα. Σε θέση offside τώρα ο Ντένις Νικολαίδης. Εδώ ξανά η φάση, η σέντρα. Αν είναι offside ο Νικολαίδης, είναι οριακά. Μια μεγάλη νίκη. Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε μία από τους αντιπάλους μας και γι' αυτό η νίκη θα τη χαρακτήριζα διπλή. Όμως δεν σημαίνει τίποτα, άμα δεν συνεχίσουμε όμως είναι φανταστικός. Τόσο πολλά χρόνια έχουμε σε Ρακλή, ότι στις λίγες φορές είναι που έχω δει τέτοιο κόσμο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου λέω, νομίζω ότι πετύχαμε μετά από 10 χρόνια μια μεγάλη νίκη. Μπράβο και συγχαρητήρια και στα παιδιά και στον κόσμο και νομίζω ότι ήταν πολύ δίκαιη η νίκη μας. Νομίζω ότι την ήθελε εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε από το 1990, συμπληρώσαμε 10 χρόνια ακριβώς που δεν κερδίζαμε την ΑΕΚ. Ήταν μια νίκη δικαίωση για όλους οι Ηρακλειδείς. Μια νίκη για αυτούς που επέμεναν ότι πρέπει τουλάχιστον φέτος να κερδίσουμε την ΑΕΚ για πολλούς και διαφόρους λόγους. Εμένα με ευχαρίστησε περισσότερο γιατί. Διαφόρους δηλαδή. Ο καθένας για τους δικούς του. Εμένα με ευχαρίστησε περισσότερο γιατί αυτή τη στιγμή ξεπεράσαμε την ΑΕΚ στη βαθμολογία και ταυτόχρονα καλύψαμε και το σκορ του πρώτου αγώνα του 3-2, εκείνο το άδικο 3-2 που ελέω. Παπίλια έγινε 3-2. Η διακαής πόδος της ΑΕΚ είναι να παίρνει παίχτες από τον Ηρακλή. Πήρε και πέρυσι τον Κωνσταντινίδη και δεν τον είδα σήμερα. Από εκεί και πέρα λοιπόν να ξέρετε ότι όλοι οι παίχτες του Ηρακλή έχουν διαβεβαιώσει τον κύριο Μητυλινέο. Όταν θα επιτρέψουν οι συνθήκες και οι συνθήκες νομίζω όπου να είναι οριμάζουν, γιατί η συζήτηση που έγινε μεταξύ του προπονητού εμού και του κυρίου Μητυλινέου είναι μετά από 2 εβδομάδες μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για όλα τα συμβόλαια. Χαρήκαμε πολύ που κερδίσαμε την ΑΕΚ μετά από 10 χρόνια. Χαρήκαμε πολύ που είχαμε κόσμο. Χαρήκαμε πολύ που ο Ηρακλής ξαναγίνεται σιγά σιγά αυτός που θέλουν όλοι οι φίλοι του να γίνει. Και πήγα μέσα, ευχαρίστησα τα παιδιά γιατί παίξανε μέχρι το τελευταίο λεπτό σαν να ήταν ισοπαλία και έπρεπε να κερδίσουν. Κερδίζαν 3-1 και πήγαιναν να το κάνουν 4-1. Και πήγα και τους ευχαρίστησα και τους ανακοίνωσα ότι θα πάρουν και ένα δώρο για αυτή την προσπάθεια. Δεν ξέρω αν είναι ώρα πανηγυρισμών, αλλά θα ήθελα να μας πείτε λίγο για τα σχέδιά σας, φιλοδοξίες σας. Έχουμε πάρα πολλά σχέδια, έχουμε πολλές φιλοδοξίες. Θα τα ακούσετε όλα στη Γενική Σέλευση, θα κάνουμε περίπου σε ένα μήνα.